Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky. Μια νέα, περισσότερο δύσκολη πραγματικότητα περιμένει τους ανεμβολία στους συμπολίτες μας με το ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας. Από το πρωί της Δευτέρας τίθενται σε ισχύ νέοι περιορισμοί για όσους δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, με στόχο τον περιορισμό της περαιτέρω εξάπλωσης του κορονοϊού εν ώψη και των εορτών των Χριστουγέννων. Την ίδια ώρα, οι σκληροί δείκτες της πανδημίας συνεχίζουν να έχουν ανωδική τάση, με τα νοσοκομεία, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, να έχουν υπερβεί τα όρια τους και γιατρούς ακόμη και να καταραίουν κατά τη διάρκεια των δύσκολων εφημεριών. Οι διαδηλωτές με τα κίτρινα γυλαίκα μετατρέπουν το κέντρο του Παρισιού σε κλειστούς χώρους εστίασης, κέντρα διασκέδασης, κινηματογράφους, μουσεία και γήπεδα. Επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε εμβολιασμένους και νοσήσαντες από κορονοϊό τους τελευταίους 6 μήνες. Ελέγχουμε πάντοτε το ποιος μπαίνει, πώς μπαίνει. Δεν χρειάζεται να έχει, ας πούμε, το πιστοποιητικό κτλ. Είναι θέμα ασφάλειας για μας να φοράει τη μάσκα του. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που σκεφτόμαστε ότι πρέπει να κάνεις το εμβόλιο για να έχεις μια μορφή ελευθερίας. Ανοιχτά παραμένουν για τους ανεμβολίαστους εμπορικά καταστήματα, γυμναστήρια, κομματήρια και εκκλησίες, αλλά η είσοδος θα γίνεται μόνο με την επίδειξη αρνητικού εργαστηριακού τεστ. Και ένας άνθρωπος να ανησυχεί, ένας χριστιανός, ότι ο διπλανός μου μπορεί να έχει κάτι, καλό είναι να το κάνουμε. Δηλαδή δεν αξίζει για την αγάπη μας στον Χριστό ένα τεστ και για την αγάπη του αδελφού μας που είναι πρόσωπο του Χριστού. Όλοι οι πελάτες μας και αυτοί που θέλουν να γραφτούν και ήδη εδώ να λένε τι γίνεται τώρα με τις συνδρομές μας κτλ. Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια. Προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα μέσα μεταφοράς, επεκτείνεται το κυλιόμενο ωράριο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από τις 7 έως τις 9.30 το πρωί. Τα καταστήματα λιανικού εμπορίου θα είναι ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Όσο θα υπάρχει αυτή η κατάσταση, θα λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας. Τα μέτρα τα οποία θα λαμβάνονται θα είναι μέτρα τα οποία θα περιορίζουν την κινητικότητα των ανεμβολίαστων και αυτό δεν γίνεται τιμωρητικά. Lockdown, αλλά με διαφορετική προσέγγιση, είναι ένα από τα ζητήματα που θα τεθούν στο τραπέζι από τους επιστήμονες τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον καθηγητή πνευμονολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Στέλιο Λουκίδη. Εάν φτάσουμε σε ένα σημείο στο οποίο θα βρεθούμε σε πολύ μεγάλο αδιέξοδο, νομίζω ότι και εδώ θα πάρουμε ανάλογα μέτρα που πήρανε και στις ευρωπαϊκές χώρες. Η ιδέα να κάνεις lockdown χωρίς να πληρώνεις τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις σημαίνει να τους οδηγείς στη χρεοκοπία. Άρα αυτό ξεχάστε το. Δεν υπάρχει. Ο κύριος Λουκίδης αποκάλυψε ακόμη πως στην Επιτροπή υπάρχουν επιστήμονες που ζητούν την επαναφορά της χρήσης μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε θέσει αρκετοί από εμάς. Μάλιστα το έχουμε θέσει το τελευταίο 20ήμερο πιο έντονα, ότι πρέπει να ξαναεπανέλθει στον εξωτερικό χώρο και κυρίως πρέπει να επανέλθει και ένα ποσοστό τηλεργασίας, το οποίο ήταν πολύ βοηθητικό γιατί μείωνε την κινητικότητα σε ώρες αιχμής. Τη μεταφορά, αν θέλετε, των ανθρώπων προς το εργασιακό τους περιβάλλον. Διορθωτικές κινήσεις ή μέτρα, χωρίς να συζητάμε για lockdown, μπορεί να υπάρξουν σε μια κατάσταση η οποία είναι δυναμική. Αλλά δεν θα υπάρξουν γενικευμένα μέτρα lockdown. Το να περιοριστούν ή μάλλον να εφαρμόσουμε μέτρα δημόσιας υγείας που θα προσπαθήσουν να ανακόψουν μια περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων, όπως περισσότερα τεστ ή οτιδήποτε άλλο, αυτό θα φανεί στην πορεία. Οι σκληροί δείκτες της πανδημίας συνεχίζουν να έχουν ανωδική τάση, πιέζοντας ασφυκτικά το σύστημα υγείας. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, γιατρός κατέρευσε κατά τη διάρκεια της εφημερίας και χρειάστηκε να της παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες στα επίγοντα περιστατικά του νοσοκομείου. Χρειάστηκε να τη μεταφέρουμε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών για πρώτες βοήθειες. Μεγάλη εξωθένωση του προσωπικού έξω από τα όρια. Εκτός από τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας, μεγάλη πίεση με αυξημένη εισαγωγή ασθενών δέχονται τις τελευταίες μέρες και τα νοσοκομεία της Αττικής. Τελείωσε η εφημερία, ήταν πιεσμένη η εφημερία. Έχουμε κάθε μέρα περισσότερους ασθενείς COVID να εισάγονται. Αδέχει το σύστημα βέβαια ακόμη, αλλά σιγά σιγά γεμίζουν περισσότερες κλινικές. Χωρίς κενό κρεβάτι στην κλινική COVID, λειτουργεί το νοσοκομείο της Κορίνηθου. Με τα περιστατικά να μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία, ενώ στα όρια τους βρίσκονται και τα δύο νοσοκομεία της Πάτρας. Έχουμε δύο κλινικές COVID, οι οποίες εμφανίζουν πληρότητα 100% αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό υπάρχει και σε κάθε εφημερία η αγωνία το αν θα βρεθεί κρεβάτι στην κλινική COVID. Για τη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου έχουμε 6 κρεβάτια και 7 είναι σε πληρότητα 100%. Είμαστε ακριβώς στα όρια μας. Οι 144 νοσηλείες στα δύο νοσοκομεία μας, 22 άτομα είναι στις μονάδες εντατικής θεραπείας και είμαστε πάρα πολύ οριακά.
Πραγματικά η κατάσταση στην κοινότητα είναι πάρα πολύ ανησυχητική, μεγάλο επιδημιολογικό φορτίο. Στην ανάγκη εμβολιασμού των πολιτών με την αναμνηστική δόση αναφέρθηκε ο πρίτανης του ΕΚΠΑ Θανάσης Δημόπουλος, καθώς όπως τόνισε, η πιθανότητα μόλυνσης από κορονοϊό μειώνεται κατά 95% μετά την τρίτη δόση. Ονομάζεται booster dose ή ενισχυτική δόση για συγκεκριμένους λόγους, διότι μελέτες που έχουν γίνει με προσδιορισμό παραμέτρων της ανοσολογικής απόκρισης δείχνουν ότι είναι πολύ μεγαλύτερη η ανοσιακή απόκριση μετά την ενισχυτική δόση παρά μετά τις δύο καθιερωμένες δόσεις. Επομένως δεν είναι μία επιπλέον δόση, είναι μία δόση που υπάρχουν δεδομένα ότι μπορεί με αυτήν να ξεμπερδέψουμε, για να το πω σε εισαγωγικά. Εγώ πιστεύω η πανδημία θα φύγει μήπως σε 6-8 μήνες. Εντάξει, το κορώνα δεν θα φύγει από το κόσμο, σε μερική μέρη θα μείνει, αλλά έχουμε θεραπείες, έχουμε εμβόλια, έχουμε τώρα και φάρμακα από το Pfizer και το Merck που θα βγούνε. Στο Υπουργείο Υγείας γίνεται ανάλυση των στοιχείων των 88 ιδιωτών που επιστρατεύτηκαν για να διαπιστωθεί σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει κόλλημα ανάληψης καθηκόντων, ώστε να αντικατασταθούν σύντομα με άλλους συναδέλφους τους. Στο επιδημιολογικό αποτύπωμα της πανδημίας, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε κατά το τρέχον 24ωρο ΕΟΔΗ, καταγράφησαν 4.108 νέα κρούσματα κορονοϊού, τα 1.020 εκ των οποίων εντοπίστηκαν στην Αττική και τα 733 στη Θεσσαλονίκη. Οι νέοι θάνατοι ασθενούν με κορονοϊό είναι 76, ενώ 590 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε στο δελτίο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή του, τον κύριο Γιάννη Δαβερόνη από τον χώρο των εστιατορίων. Είναι από τους χώρους της αγοράς οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα μας έχουν απασχολήσει πολύ περισσότερο και φυσικά πολύ περισσότερο εσάς που το βιώνετε. Από αύριο έχουμε μια νέα πραγματικότητα πλέον για τους ανεμβολίαστους. Οι απόψεις σας έχουν καταγραφεί. Θα θέλαμε λίγο να μοιραστείτε μαζί μας και το κλίμα το οποίο βλέπετε το τελευταίο διάστημα και το πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί η κατάσταση στο επόμενο διάστημα. Πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι η εστίαση αυτή τη στιγμή, όπως όλοι γνωρίζουμε, βρίσκεται στο επίκεντρο της όλης κατάστασης και αντιλαμβάνεστε όλοι ότι υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα. Οι επιχειρηματίες εστίασης κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους βιώσιμες και ζωντανές. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τους εργαζομένους, οι οποίοι έχουμε στα καταστήματά μας, με μια λογική ότι θα πρέπει και αυτοί να έχουν κάποια χρήματα, να παίρνουν ένα μεροκάματο για να μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους, να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Σίγουρα τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά. Η εστίαση πραγματικά εδώ και 19-20 μήνες βρίσκεται σε μια κατάσταση σοκ. Είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Πραγματικά, αν μας το έλεγε κάποιος, δεν θα υπήρχε ούτε στα σενάρια επιστημονικής φαντασίας όλο αυτό που συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι η εστίαση έχει δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και αφορά την δημόσια υγεία πάνω απ' όλα. Και προσπαθούμε να κρατήσουμε και τις επιχειρήσεις οποίες έχουμε, τα εστιατόρια, τα καφέ, τις ταβέρνες, τα μεζοδοπολία, με ασφάλεια. Έτσι ώστε και ο κόσμος που έρχεται να μπορεί να απολαμβάνει το φαγητό του, τον ποτό του, τον καφέ του, χωρίς να θεωρεί ότι υπάρχει ένα σχετικό πρόβλημα. Ο χώρος τον οποίο εκπροσωπείτε έχει πολύ ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά, το γνωρίζουμε όσοι ζούμε στην κοινωνία. Περισσότερο έχετε και οικογενειακές σχέσεις και με τους ανθρώπους τους οποίους απασχολείτε. Θεωρείτε, καταλαβαίνουμε, ακούμε και την αγωνία σας. Υπάρχει ένα βαθύ ρήγμα αυτή τη στιγμή που έχει ανοίξει εδώ και σχεδόν 2 χρόνια, το οποίο πώς εκτιμάτε ότι θα βρει τον χώρο της εστίασης την επομένη? Όταν με το καλό αφήσουμε ενώ πίσω μας την πανδημία και σε επίπεδο σχέσεων πια εννοώ, έτσι, δηλαδή και των ισορροπιών στον κλάδο, όλο αυτό. Κύριε Γνωμίδη, εάν η εστίαση δεν μπει σε μία λογική σχεδιασμού για την επόμενη μέρα, γιατί έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που θα βλέπουμε στην αγορά της εστίασης θα είναι λουκέτα και απολύσεις. Είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει κάτι άλλο διαφορετικό, διότι ξέρετε, αυτή τη στιγμή εμείς ως επιχειρηματίες και εγώ προσωπικά και γενικότερα, ότι όσοι ασχολούνται στην εστίαση, χαλάμε τα χρήματά μας, προσπαθούμε να στήσουμε επιχειρήσεις, αλλά το κουμάντο το κάνει αυτή τη στιγμή κάποιος άλλος. Βλέπετε ότι πώς θα δουλέψει μια επιχείρηση, πόσος κόσμος θα μπει μέσα, εάν θα είναι εμβολιασμένος ή μη εμβολιασμένος, εάν οι αποστάσεις θα είναι, ξέρω εγώ, στο 1 μέτρο, στα 2 ή στα 3 όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα. Κάποιοι άλλοι τα αποφασίζουν. Άρα αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια δυσκολία στο θέμα επιχειρήν και όσον αφορά την εστίαση, νομίζω ότι είναι αποτρεπτικό. Κανένας επιχειρηματίας αυτή τη στιγμή δεν βάζει χρήματα για να μπορέσει να στήσει μια επιχείρηση, τουλάχιστον εστίασης. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ το ζητούμενο για εμάς, και εγώ ως πρόεδρος εκπροσωπώντας πάρα πολύ κόσμο, είναι
να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε το πρόβλημα στην κυβέρνηση, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε το πρόβλημα στην κοινωνία γενικότερα, να αντιληφθεί όλος ο κόσμος ότι αυτές οι επιχειρήσεις που υπάρχουν, και επαναλαμβάνω ότι είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις, είναι περίπου 80.000 επιχειρήσεις με 400 περίπου χιλιάδες εργαζομένους, πρέπει να κρατηθούν. Αυτό είναι το ζητούμενο για την εστίαση αυτή τη στιγμή. Μην υπάρχει κάτι άλλο. Μην κοροϊδευόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και αυτή τη στιγμή, επειδή βρισκόμαστε σε μια δεύτερη φάση, μια πολύ δύσκολη, έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, ξεπερνώντας τον προηγούμενο χειμώνα, ο οποίος μείναμε κλειστά για οικονομικούς λόγους και οπωσδήποτε έπρεπε αυτές οι επιχειρήσεις να στηριχτούν, βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει μια αντιμετώπιση από την κυβέρνηση πάρα πολύ έτσι, δύσκολη απέναντι στην εστίαση. Μπαίνουν στη λογική ότι δεν μπορούν να στηρίξουν εστίαση, αλλά και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Όταν μια επιχείρηση έχει λειτουργικά έξοδα 100%, έχει να πληρώσει φορολογικές ασφαλιστικές υποχρεώσεις, έχει να πληρώσει το ρεύμα το οποίο έχει φτάσει πολύ ψηλά, έχει να πληρώσει το φυσικό αέριο το οποίο έχει φτάσει πολύ ψηλά, έχει να πληρώσει ενίκεια για χώρους που τους λειτουργούμε με πολύ λιγότερο πελατολόγιο. Όλα αυτά δεν πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι και να τα σκεφτούμε και να δούμε πώς μπορούμε να κρατήσουμε μια επιχείρηση εστίαση. Αυτονόητες νομίζω οι διαπιστώσεις σας. Ήθελα να ρωτήσω και κάτι. Εσείς δραστηριοποιήσετε φυσικά στο Λεκανοπέδιο, αλλά προφανώς έχετε εικόνα και της υπόλοιπης Ελλάδας. Υπάρχει γενικότερα, γιατί φαντάζομαι ότι το κλίμα το οποίο εισπράττουμε από εσάς υπάρχει και στις περισσότερες περιοχές της ελληνικής περιφέρειας. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις τις οποίες κάνετε σε επίπεδο να ενοποιήσετε τον βηματισμό σας, να υπάρξουν μελλοντικά κάποιες κοινές και προτάσεις ενδεχομένως πριν φτάσουμε, ας πούμε, στο κομμάτι των αντιδράσεων ή δυνητικά κάποιων κινητοποιήσεων? Κύριε Γονομίδη, προημερών, αν δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε. Το παρακολουθήσαμε, απλά ήθελα να το ξαναπείτε. Διέφυγε 50 σωματεία από όλη τη χώρα. Βρεθήκαμε στην Τρίπολη σε ένα συνέδριο το οποίο σκοπό είχε το πώς θα κρατήσουμε την εστίαση ζωντανή. Η Ομοσπονδία μας, για τον Προέδρου του κ. Καβαθά, κινητοποίησε όλες αυτές τις δυνάμεις για να μπορέσουμε να κάνουμε μια κινητοποίηση η οποία έγινε προημερών και είχε ως αποτέλεσμα το 95% των επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα να μείνουν κλειστά. Αυτοί οι επιχειρηματίες δεν μείναν κλειστά επειδή θέλαν να μείνουν. Αυτοί οι επιχειρηματίες μείναν κλειστά γιατί έχουν διαπιστώσει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δουλεύουν μία Κυριακή, πιθανόν και λίγο το Σάββατο, και τις υπόλοιπες μέρες η πτώση στην επισκεψιμότητα των πελατών, τουλάχιστον στα καταστήματα που ασχολούνται με το φαγητό, είναι της τάξης του 70%. Και αυτό επικρατεί σε όλη τη χώρα, γιατί πράγματι συνομιλώ με πολλούς προέδρους από όλη τη χώρα και αυτή είναι η εικόνα η οποία έχουμε. Και να ξέρετε ότι εμείς αυτή τη στιγμή, εκπροσωπώντας τους συναδέλφους μας, δεν είμαστε οι συνδικαλιστές με την έννοια ότι όπως τη φαντάζεται ο καθένας. Εμείς είμαστε επιχειρηματίες στην ουσία που προσπαθούμε μέσα από τις ενώσεις τις οποίες έχουμε να προασπίσουμε κάποια συμφέροντα τα οποία αφορούν τις δικές μας επιχειρήσεις. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε επενδύσει χρηματικά, προσπαθούμε να κρατήσουμε και τους υπαλλήλους τους οποίους έχουμε. Είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Γι' αυτό δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική αυτή που άκουσα προημερών ότι η εστίαση ζητάει χρήματα. Σε καμία των περιπτώσεων η εστίαση δεν ζητάει χρήματα. Η εστίαση είναι ξεκάθαρη. Έχει βάλει συγκεκριμένα ζητήματα πάνω στο τραπέζι της κυβέρνησης. Αφορούν το ενίκιο, αφορούν τα δημοτικά τέλη. Εμείς δεν μπορούμε να θεωρήσουμε λογικό να ζητάνε οι δήμαρχοι αυτή τη δημοτικά τέλη από τις επιχειρήσεις των πόλεών τους, όταν δεν δουλεύουν αυτές οι επιχειρήσεις στα πλαίσια της κανονικότητας. Ζητάμε αναστολές όσον αφορά το προσωπικό. Να μπορεί και κάποιος συνάδελφος εστιάτρος, από τη στιγμή που του έχει πέσει η δουλειά, εγκλωβισμένος μέσα από την λογική των επιστρεπτέων προκαταβολών, να μην απολύσει προσωπικό, τουλάχιστον να τον βγάλει σε αναστολή. Άρα εδώ τα ζητούμενα για εμάς είναι η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της εστίασης, να κρατηθούν οι επιχειρήσεις και το καλοκαίρι που μας έρχεται, έτσι ώστε οι τουρίστες που θα έρθουν στη χώρα να μπορούν ξαναβρούν πάλι επιχειρήσεις, διότι καταλαβαίνετε είναι πολύ σημαντικό να κλείσουν καταστήματα, είναι πολύ, πολύ έτσι, άσχημο για κάποιες περιοχές. Και το τρίτο είναι να μπορούν και οι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαλάσει κάποια χρήματα, να τα ξαναεπενδύσουν. Στην ουσία, εμείς ό,τι χρήματα πήραμε από τις επιστρεπτές προκαταβολές και ό,τι άλλο έχουμε πάρει, τα έχουμε επιστρέψει πάλι στα δημόσια ταμεία. Δεν έχουμε. Οι τραπεζικές μας καταθέσεις, αν δείτε από στοιχεία τα οποία έχουμε βγάλει στη δημοσιότητα, και ο τζίρος μας στην ουσία έχει πέσει πάρα πολύ. Και άκουσα και κάτι το οποίο, αν θέλετε να σας το πω και να κλείσουμε. Ανέβηκε, λέει, η εστίαση το προηγούμενο διάστημα 80% όσον αφορά το 2020. Μα λογικό δεν ήταν να ανέβει η εστίαση, αφού το 2020 ήταν ένα καλοκαίρι καταστροφικό για τον κλάδο. Το 2021 πράγματι, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο,
και λίγο το Σεπτέμβριο είχε μια σχετική κίνηση και δούλεψαν οι επιχειρήσεις. Γι' αυτό και ανέβηκε. Γι' αυτό φαίνεται ότι υπάρχει μια αύξηση τζίρου. Να μην κρυβόμαστε πίσω από τα δαχτυλώμα. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά που λέμε. Καταστροφικό το 2020 ήταν κάτι το θετικό το 2021. Με την προσδοκία λοιπόν και όλο αυτό να το αφήσουμε πίσω μας και φυσικά εμείς εδώ είμαστε όπου μπορούμε να βοηθάμε και στον αγώνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κύριε οικονομού. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς να περάσουμε τώρα στο κομμάτι των αντιδράσεων, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν και σε σοβαρά επεισόδια εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων κατά των ανεμβολίων, τα οποία επιλέγουν πλέον η μία μετά την άλλη ευρωπαϊκές χώρες σε μια προσπάθεια να φρενάρουν το νέο κύμα της πανδημίας, το οποίο καλπάζει αυτή τη στιγμή στην Ήπειρό μας. Σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι διαδηλώσεις των αρνητών του εμβολιασμού εξελίσσονται σε καθημερινό φαινόμενο, ενώ η Γαλλία και η Ολλανδία ήταν οι χώρες οι οποίες σημειώθηκαν σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς. Οι διαδηλωτές με τα κίτρινα γυλαίκα μετατρέπουν το κέντρο του Παρισιού σε πεδίο μάχης. Διαμαρτύρονται για το επιστοποιητικό εμβολιασμού και τα περιοριστικά μέτρα και καίνε και σπάνε ό,τι βρουν μπροστά τους. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαλύσουν το πλήθος με δακρυγόνα. Το ίδιο σκηνικό και στην Ολλανδία. Μετά το Ρότερνταμ, διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους και στη Χάγη. Μέλη του αντιεμβολιαστικού κινήματος καίνε βιτρίνες, βάζουν φωτιές και συγκρούονται με την αστυνομία. Διαδηλώσεις αντιεμβολιαστών πραγματοποιήθηκαν και στην Ιταλία, τη Βρετανία, τη Δανία και την Κροατία. Οι εικόνες είναι από αυτές που λέμε μιλούν από μόνες τους και προφανώς ομιλούμε περισσότερες από χίλιες λέξεις. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε και μια ψύχρεμη φωνή όπως είναι του κυρίου Νίκου Πλατανησιώτη, του πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Γιατρέ, πρόεδρε, σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ για τη συμμετοχή στο δελτίο μας. Καλησπέρα σας. Βλέπουμε ότι η κατάσταση και στην Ευρώπη πλέον τίνει προς το πολύ χειρότερο. Βεβαίως η κεντρική Ευρώπη, η βόρεια Ευρώπη έχουν και έναν πολύ πιο σφοδρό χειμώνα από εμάς. Αλλά επειδή το ζήσαμε και στο ξεκίνημα, στο πρώτο κύμα αυτής της πανδημίας, βλέπουμε ότι κάθε χώρα πηγαίνει λίγο βλέποντας και όχι κάνοντας, αλλά προσπαθώντας να ενοποιήσει το δικό της μοντέλο στρατηγικής σε σχέση και με τα υπόλοιπα. Εσείς έχετε καταγράψει μια πολύ πιο ψύχρεμη φωνή. Πού βρισκόμαστε ακριβώς? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε τις αντιδράσεις οι οποίες υπάρχουν στην Ευρώπη και δυστυχώς με μεγάλη μου λύπη βλέπω ότι ουσιαστικά οι αρνητές αντιδρούν απέναντι στην οποιαδήποτε κυβέρνηση έχουν. Πολιτικοποιείται το θέμα της αντίδρασης, δεν κομματικοποιείται, γιατί αντιδρούν και σε αριστερές και σε δεξιές κυβερνήσεις και έχουν βρει ίσως έναν τρόπο για να αντιδράσουν και να δείξουν την άρνησή τους απέναντι στις κυβερνήσεις τους. Αυτό είναι ένα τραγικό λάθος που συμβαίνει, έτσι δυστυχώς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ευτυχώς στη χώρα μας δεν το βλέπουμε ακόμα και δεν θέλω να πιστέψω ότι θα το δούμε. Αλλά είναι ένα τραγικό λάθος γιατί δεν υπάρχει καμία σοβαρή επιστημονική άποψη που να μπορεί να τους δικαιώνει σε όλες αυτές τις σκέψεις και τις αντιδράσεις. Και είναι τραγικό. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι και οι χώρες λίγο χαλάρωσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, νομίζοντας ότι τα πολύ καλά νούμερα της άνοιξης της αρχής του καλοκαιριού μας έδωσαν ελπίδες ότι είναι πολύ κοντά μας το τέλος της πανδημίας, το οποίο όμως δυστυχώς δεν είναι τόσο κοντά μας. Έχουμε βέβαια στα όπλα μας τα εμβόλια, έχουμε ευτυχώς την αναμνηστική δόση για όλες τις ηλικίες. Εδώ είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο κόσμος ότι η τρίτη αναμνηστική δόση προσφέρει μια υψηλότατη κάλυψη της τάξης του 95%. Οπότε καλό και όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή και μας βλέπουν και δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση να την κάνουν άμεσα, ώστε να είναι από τους αυτούς οι οποίοι δεν θα νοσήσουν ή δεν θα νοσήσουν βαριά, δεν θα χρειαστεί να έχουμε στα νοσοκομεία, γιατί αυτή τη στιγμή στη μεν Βόρεια Ελλάδα τα νοσοκομεία είναι σε τραγική κατάσταση, αλλά αν δεν προσέξουμε λίγο και στην Αττική, θα είμαστε ως ο νούπος στην ίδια κατάσταση και εδώ. Να υποθέσουμε ότι μπορούμε να μιλήσουμε πως η τρίτη πλέον, όχι αναμνηστική έτσι, αλλά ουσιαστική δόση του εμβολίου, είναι και το σημείο καμπής, υπό την έννοια ότι ακούσαμε και σήμερα κάποια πρόσθετα στοιχεία σε αυτά τα οποία μόλις μας είπατε και μας αποκαλύψατε, ότι δυνητικά από την Αμερική τουλάχιστον έχει την πληροφορία. Υπάρχει προσδοκία ότι αν δεν προκύψει κάποια άλλη πολύ πιο επιθετική μετάλλαξη, μπορεί αυτή η δόση όντως να έχει μια πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ως αποτελεσματικότητα κοντά στους 9-10 μήνες. Ακριβώς και βέβαια ένα ευχάριστο νέο που μας ήρθε από την Αγγλία, το διάβαζα προχθές, είναι ότι υπάρχει μια μετάλλαξη της Δέλτα, η οποία ναι μεν είναι περίπου 15% πιο μεταδοτική, αλλά είναι λιγότερο λιμωγόνος και νοσούν και ασθενούν πολύ λιγότεροι άνθρωποι σε σχέση με την κλασική Δέλτα. Θα έλεγα ότι αυτό είναι μια φυσιολογική εξέλιξη της νόσου και της πανδημίας, δηλαδή είναι και μια φυσιολογική επιλογή της φύσης. Γιατί αν αυτός ο ιός μας σκοτώσει όλους, δεν θα έχει τροφή, άρα δεν θα μπορεί να επιβιώσει.
Οπότε τι συμβαίνει και σε αυτόν αλλά και σε άλλους ιούς, αυξάνει τη μεταδοτικότητα ώστε να έχει πολύ πιο εύκολα την τροφή του ότι βρίσκει, που δυστυχώς τώρα είμαστε εμείς οι άνθρωποι η τροφή αυτή, μειώνεται όμως η λιμυγόνος δάση για να μην μας σκοτώσει. Βέβαια, το πότε θα γίνει ένα απλό κρυολόγημα, και αυτό πιστεύω εγώ, είναι άγνωστο. Μπορεί να γίνει σε 6 μήνες, μπορεί να γίνει και σε 2 χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν ο μόνος τρόπος για να μην ανησυχούμε και να σώσουμε τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπάνε είναι να κάνουμε τα εμβόλια μας και βέβαια σε καμία περίπτωση να μην ξεχνάμε ότι το καλύτερο μέτρο προστασίας είναι οι μάσκες, είναι η καθαριότητα των χεριών, είναι τα αντισηπτικά, είναι οι αποστάσεις. Ο συνδυασμός λοιπόν των εμβολίων με τα μέτρα δημόσιας υγιεινής νομίζω ότι μπορεί να μας προστατεύσουν πάρα πολύ καλά ώστε να μην κολλήσουμε, να μην νοσήσουμε, να προσέξουμε ιδιαίτερα τις επόμενες 2-3 εβδομάδες για να προσυμφορηθεί λιγάκι το εθνικό σύστημα υγείας. Στο ρεαλιστικό αισιόδοξο σενάριο τώρα, όπου όντως το επόμενο διάστημα μέσα στην άνοιξη του 2022 όλο αυτό το αφήνουμε πίσω μας ως προς τη σφοδρότητα και την επικινδυνότητά του. Επειδή έχετε μιλήσει, έχετε καταγράψει, είστε μάχημος γιατρός, έχετε έρθει σε επαφή με όλη αυτή τη διαδικασία που εμείς ήρθαμε ξαντανακλάσει ως εσείς το ζήσατε στο πεδίο της μάχης εισαγωγικά. Ποια είναι ένα κεντρικό δίδυμα που θα μπορούσαμε να κρατήσουμε για το μέλλον? Για παράδειγμα, η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας που ακούω και αρκετούς συναδέλφους σας να μιλάνε πάρα πολύ και το συνδύασαν και πρόσφατα με την ιστορία με τη διαδικασία της επίταξης των υπηρεσιών ιδιωτών γιατρών. Κοιτάξτε, σε καθημερινή βάση μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι νοσήσανε και σχεδόν η απόλυτη πλειοψηφία τους είναι άνθρωποι οι οποίοι κάναν το εμβόλιο. Ευτυχώς όμως τα συμπτώματα είναι πολύ ελαφριά και μπορούν να αντιμετωπιστούν πολύ εύκολα στο σπίτι. Και εδώ ακριβώς είναι ο ρόλος του γιατρού και της πρωτοβάθμιας υγείας. Πρώτον, να παρακολουθήσει τον ασθενή με COVID, ο οποίος είναι ελαφριά. Δεν χρειάζεται να μπλοκάρουν το νοσοκομείο με ανθρώπους που δεν χρειάζεται να πάνε στο νοσοκομείο. Και η παρακολούθηση είναι σχετικά απλή, μετρώντας το οξυγόνο σε τακτά χρονικά διαστήματα, την πεπτική κίνηση, γενικά την κακουχία, τους καρδιακούς φαρμούς, τις αναπνοές, όλο αυτό το πακέτο. Άρα, νομίζω ότι το πρώτο κύμα που σπάει ουσιαστικά το ηρωή προς τα νοσοκομεία και όχι μόνο για την COVID, για όλες τις ασθένειες, είναι κάτι το οποίο υποστήριζα από πάντα. Και από σαν μάχημος γιατρός, αλλά και σαν παρουσιαστικός λόγου Πειραιά, ότι η καλή πρωτοβάθμια υγεία θα λειτουργεί σαν ένα σχηματοθράψης απέναντι στα δημόσια νοσοκομεία, ώστε να μπορούν και οι νοσοκομειακοί συναδελφοί μας να ασχοληθούν με τα σοβαρά περιστατικά και να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι οι ψύχρωμες φωνές από τις δικές σας τις έχουμε ανάγκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή συνέχεια. Εμείς τώρα να περάσουμε στην επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στην χώρα μας. Ο ηγέτης Ορθοδοξίας βρίσκεται στην Ελλάδα πραγματοποιώντας ολιγοήμερη επίσκεψη, στη διάρκεια της οποίας θα έχει σειρά σημαντικών επαφών και σήμερα έστειλε μήνυμα ενότητας τόσο για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, όσο και για την εσωτερική συνοχή της Εκκλησίας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συλλειτούργησε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, τιμώντας την θεομητορική εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Η πανδημία του κορονοϊού και η ενότητα της Ορθοδοξίας ήταν τα δύο βασικά προτάγματα στα οποία εστίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στο περιθώριο της παρουσίας του στην Ελλάδα. Ο ηγέτης της Ορθοδοξίας συμμετείχε το πρωί της Κυριακής σε πανηγυρικό συλλήτουργο για τη μεγάλη θεομητορική εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο, παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου και πλήθος πιστών, οι οποίοι τήρησαν ευλαβικά τα μέτρα δημόσιας υγείας. Ο κ. Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα στήριξης της κοινής προσπάθειας πολιτείας και κοινωνίας για την αποτροπή της περαιτέρω διασποράς της πανδημίας του κορονοϊού, ώστε να διαφυλαχθεί το αγαθό της υγείας και της ζωής. Σημεριζόμεθα το δύσκολο και κοπιώδες έργο της πολιτείας δια την αντιμετώπιση της δυσκερούς ταύτης περιστάσεως, προσπάθεια η οποία απαιτεί γνώση, σύμπνοια, συστράτευση, ικανάς θυσίας των θεραπώντων ιατρών και των υγειονομικών λειτουργών. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βρίσκεται στη χώρα μας για επίσκεψη 6 ημερών, αποδεχόμενος σχετική πρόσκληση της Ιεράς Συνόδου και του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου και η παρουσία του επιλληνικού εδάφους συμπίπτει με τη συμπλήρωση 30 ετών από την εκλογή του στον Οικουμενικό Θρόνο, ένα ιστορικό ορόσημο που συνοδεύεται από τιμητικές επαιτειακές εκδηλώσεις. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος με τη σειρά του στάθηκε στη σημειολογία της πολιετούς διακονίας του κ. Βαρθολομαίου στον Οικουμενικό Θρόνο. Σας υποδεχόμεθα σήμερα ως τον Πατριάρχη του Γένους των Ορθοδόξων, ως τον άγγελο που προσωποποιεί το πάνσεπτο Οικουμενικό Θρόνο, ο οποίος έχει να επιδείξει μια συνεχή διαδοχή
και ακτινοβολία παγκόσμια. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις στιγμές κατά τις οποίες ο Οικουμενικός Θρόνος και η Ελλαδική Εκκλησία χρειάστηκε να βρουν κοινούς τόπους για να ξεπεράσουν διαφορετικές απόψεις. Είναι γεγονός ότι ενίοτε υπήρξαν και νεφίδρια επί τα σκεφαλάς ημών, όμως ταύτα δεν έφερον καταστρεπτικούς ιετούς, αλλά μόνον δρόσων και βροχήν και εφορίαν των πνευματικών καρπών και γόνιμων διάλογων και συμπόρευσιν εις τα μείζωνα θέματα της Ορθοδοξίας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, ο κ. Βαρθολομαίος θα έχει συναντήσεις με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ένα συγκινητικό μήνυμα του αρχηγού ΓΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου, σφράγισε το εορταστικό αποτύπωμα της ημέρας των ενόπλων δυνάμεων. Πολιτιακή, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία αναγνώρισαν την εθνική προσφορά των γυναικών και των ανδρών των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι έχουν ταχθεί να προστατεύουν Θερμοπύλες. Ημέρα μνήμης, αναγνώρισης και σεβασμού. Η εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου συμβαδίζει με τον εορτασμό της ημέρας των ενόπλων δυνάμεων, των ανδρών και γυναικών που περιφρουρούν καθημερινά την ασφάλεια και την εθνική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Η πολιτιακή, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία τίμησαν την επέτειο με μηνύματα εθνικής αυτοπεποίθησης, με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου να παρίσταται στη δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη και στη συνέχεια να καταθέτει στεφάνι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Τιμάμαι όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Τον άγνωστο στρατιώτη που θυσιάστηκε για την ελευθερία μας. Τους άγρυπνους φρουρούς των συνόρων μας. Τους άνδρες και τις γυναίκες που διασφαλίζουν την εθνική μας κυριαρχία και τα αδιαπραγμάτευτα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Παράλληλα, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες και σε άλλες έκτακτες καταστάσεις, όπως οι φυσικές καταστροφές και η πανδημία. Αίσθηση και συγκίνηση προκάλεσε το μήνυμα του αρχηγού ΓΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου, ο οποίος ανέδειξε τις διαχρονικές θυσίες των ενόπλων δυνάμεων, εκφράζοντας τα αισθήματα αναγνώρισης και σεβασμού της ελληνικής κοινωνίας προς εκείνους οι οποίοι έχουν ταχθεί να υπερασπίζονται Θερμοπύλες. Συνεχίστε έτσι μέχρι να το μάθουν και να το κατανοήσουν όλοι. Κυρίως όμως η δυνητική επιβουλή μας. Πως δεν πρόκειται ποτέ να ντροπιάσουμε τα όπλα μας. Πως δεν σκοπεύουμε να παραδώσουμε μικρότερη την πατρίδα. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από την ιστοσελίδα του σταθμού blueskytv.gr. Η σκητάλη της ενημέρωσης περνάει στον Κώστα Χαραδαβέλα και την εκπομπή Αντιπαραθέσεις. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθούσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.